Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηλίας ενώπιον των μελών της με θέμα το λιμάνι κατά Κόλου. Ο κύριος Γιώργος Σχήνος θεωρεί θετικό βήμα την αποκρατικοποίηση του λιμένος προκειμένου να αναπτυχθεί. Όπως είναι γνωστό, η νέα κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά επεξεργάζεται ένα σχέδιο μέσα στο οποίο κάποια λιμάνια και από την περιοχή μας το λιμάνι του Κατακόλου πρόκειται να αξιοποιηθεί μέσα από το Ταμείο Αξιοποίησης, τα είπε, Δημόσιας Περιουσίας. Είναι κατά την άποψή μας μία ευκαιρία να δούμε και στο Κατάκολο να γίνονται πράγματα τα οποία επί 30 χρόνια ακούμε και βλέπουμε μόνο σε μεγαλόπνοα σχέδια, σε master plan και σε χαρτιά. Εκτίμησή μας είναι ότι η κατάσταση που δρομολογείται αποτελεί πραγματικά μία ευκαιρία για τον νομό της Ηλίας, για τον πύργο και τον νομό της Ηλίας συνολικά και δεν πρέπει να πάει χαμένη. Κατά την εκτίμησή μας πρέπει όλες οι πολιτικές παρατάξεις, όσοι συμμετέχουν στη κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά αλλά και οι υπόλοιποι να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή, για να δούμε επιτέλους να γίνονται πράξη πράγματα τα οποία ακούμε, αλλά βλέπουμε να μένουν μόνο στα χαρτιά. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ηλίας έριξε χμές κατά του τοπικού πολιτικού κατεστημένου της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι επί 30 χρόνια μας ανακοινώνουν σχέδια ανάπτυξης για το λιμάνι, αλλά ανάπτυξη δεν βλέπουμε. Εδώ, ειδικά στο νομό της Ηλίας, μιλάμε για τους ανθρώπους που αποτελούν το πολιτικό κατεστημένο του τόπου στο χώρο της αυτοδιοίκησης, ειδικά της αυτοδιοίκησης του δεύτερου βαθμού, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν διορθώνονται από τα εγκληματικά λάθη τους. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι διώξανε από τον πύργο και από τον νομό Ηλίας και από το Κατάκολο τον Γιάννη τον Λάτς. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ευθύνονται για το ανοσιούργημα της κατασκευής της μαρίνας του Κατακόλου με τον τρόπο που έγινε, τα δισεκατομμύρια που ξοδεύτηκαν, το μισό φραγκαπίδημα που ήρθε κάτω, τα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού που ξοδεύτηκαν εκεί μέσα, στη μαρίνα του Κατακόλου, για ένα άσχετο έργο. Θυμόμαστε όλοι τους συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν την πολιτική θρασίτιδα τώρα να βγαίνουν και να μιλάνε εναντίον της προσπάθειας που ξεκινάει ο Σαμαράς και η κυβέρνησή του για το λιμάνι του Κατακόλου, που κατηγορούσαν ακόμη και τους ανθρώπους του λιμανιού, όσους ασχολούνται με το λιμάνι, ακόμη και τους ψαράδες, οι οποίοι τους έλεγαν ότι έτσι όπως φτιάχνουν τη μαρίνα θα καταστρέψουν και τη μαρίνα και το λιμάνι και τους αποκαλούσαν ηρωνικά λιμενολόγους, γίναμε όλοι λιμενολόγοι. Είναι οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι φέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο και προσπαθώντας τώρα να διασώσουν το πολιτικό τους σαρκείο και τις καρέκλες τους, δεν διστάζουν να έρθουν πάλι να μας πούν παραμύθια της χαλιμάς, όπως μας λένε τόσα χρόνια, ότι θα αναπτύξουν αυτοί το Κατάκολο και τον νομό, ότι δεν κατάφεραν να κάνουν 30 χρόνια παρά μόνο έργα τα οποία είναι καταστροφικά. Δεν θέλω να πιστέψω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά υπάρχουν φήμες ότι μέσα από αυτά τα έργα και από αυτές τις διαδικασίες στο λιμάνι του Κατακόλου και αλλού κάποιοι έγιναν πλούσιοι, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και μόνο αυτό τους ενδιέφερε. Τέλος, ο κύριος Σχήνος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψουν όσο περνάει από το χέρι τους να επαναληφθεί το ίδιο λάθος για άλλη μια φορά και ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες προκειμένου να παρατηρηθεί κάποια ανάπτυξη στο λιμάνι του Κατακόλου. Το λιμάνι του Κατακόλου, που αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Ηλίας και μαζί στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, πρέπει να ξεκινήσει, να πάρει μπροστά, να δούμε τα έργα που πρέπει να δούμε. Σας θυμίζω ότι πριν από 2 χρόνια ακριβώς, ο γραμματέας, γενικός γραμματέας λιμενικής πολιτικής, ο Γιώργος Ογλάχος, στην κυβέρνηση του Γιώργου του Παπανδρέου, σε ημερίδα που είχε διοργανώσει το επιμελητήριο τότε
το σπίτι του Γιάννη Ντουλάτση στο Κατάκομο, τους είχε ξεκαθαρίσει ότι χρήματα για την ανάπτυξη λιμενικών έργων στο Κατάκομο δεν υπάρχουν και μόνος δρόμος είναι η προσπάθεια σύμπραξης του ιδιωτικού τομέα των μεγάλων εταιριών της κρουαζιέρας για να μπορέσουμε να δούμε επιτέλους κάποια ανάπτυξη, να ξεκινήσουν τα έργα που είναι απαραίτητα στο λιμάνι του Κατακόλπου, όπως γνωρίζετε, κάθε τρεις και λίγο, μία βουλιάζουν τα σκάφη μέσα στη μαρίνα, μία πνίγονται τα μαγαζιά, μία δεν υπάρχουν ντόκι για να δένουν αυτά τα κρουαζερόπλια που έρχονται, που έχουμε την ευκαιρία και την ευτυχία να βλέπουμε στον τόπο μας. Και αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτή τη φτηνή λαϊκιστική αντιπολίτευση σε οτιδήποτε προσπαθεί να βγάλει τη χώρα μας από το σημερινό αδιέξοδο, τουλάχιστον να σιωπήσουν.